Και πάω σήμερα να καλημερίσω τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που έχει άμεση εμπειρία από αυτό όλο που λέμε Ουκρανία, καθώς έχει ζήσει στην Ουκρανία. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας συχνότητα σήμερα. Τιμή μου. Κύριε Ευτυχίδη, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί έχουμε μπει στην 37η μέρα ουσιαστικά του πολέμου, της εισβολής, κρατώ μία από τις σκέψεις που έχετε διατυπώσει δημόσια. Αν ο Πούτιν είχε οποιοδήποτε δίκαιο σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, το έχασε από την πρώτη μέρα της εισβολής. Σήμερα όμως, 37 ημέρες μετά, νομίζω ότι γενικώς τα έχει χαμένα ο πλανήτης. Κάνω λάθος? Μάλλον έχετε δίκιο. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο στα πεδία των μεχών. Έχει περάσει οικονομικό επίπεδο. Έχουμε τον πόλεμο των κυρώσεων. Έχουμε απαντήσεις από τη Ρωσία. Έχουμε μια γενικότερη εμπλοκή ολόκληρου του πλανήτη, είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο. Το ερώτημα λοιπόν σε έναν έμπειρο διεθνολόγο και οικονομολόγο, και θα επιστρέψω στον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι το εξής. Είναι μια ανοπαλία συνεπία του πολέμου στην οποία, από την οποία θα βγούμε κάποια στιγμή, ή είναι η πυροδότηση της απόλυτης χάσης δύο κόσμων πλέον? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε μια οριστική ρήξη μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Βέβαια, στην πλευρά του ενός κόσμου δεν είναι μόνο η Ρωσία. Αργά ή γρήγορα σε αυτή την πλευρά θα βρεθούν όσες χώρες έχουν δεχθεί μέχρι τώρα κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εννοώ και την Κίνα, εννοώ και το Ιράν, εννοώ και την Ινδία, εννοώ τεράστιες οικονομίες, τεράστιες χώρες σε πληθυσμό, που προχωράνε ήδη και συγκροτούν δικές τους εμπορικές συμφωνίες, προχωρούν ήδη να χρησιμοποιούν τα τοπικά τους νομίσματα, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά πλήρως το δολάριο αλλά και το ευρώ. Μάλιστα. Είναι ένας νέος κόσμος γεννιέται, και δυστυχώς τις συνέπειες θα τις δεχτούμε, πιστεύω, πολύ δυνατά, τουλάχιστον για μια τριετία, τετραετία, ώστε να μπορέσει η αγορά πλέον να διαμορφώσει νέες συνθήκες. Επειδή έχετε το πλεονέκτημα να τα βλέπετε και οικονομικά, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό, διότι από την άλλη πλευρά ο άλλος κόσμος, ας τον πούμε ο δυτικός, και αυτός αναδιατάσσεται από την προσπάθεια έβρεσης στρατηγικών απεξάρτησης ενεργειακά, μέχρι και τις ζώνες που φτάνουν στο λεγόμενο ειρηνικό. Το ερώτημα είναι λοιπόν, μπορούν αυτοί οι δύο κόσμοι να βαδίσουν εκ παραλλήλου, ή πια ακόμη και μετά από μια πενταετία, όσο και αν κατακάτσει ο κουρνιαχτός που λέμε στην Ελλάδα, θα είμαστε σε ένα συγκρουσιακό από εδώ και κάτω πεδίο? Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα συγκρουσιακό πεδίο. Η Δύση θεωρώ ότι χρησιμοποιεί περισσότερο τον πόλεμο ώστε να λύσει τις διαφορές της, όχι μόνο με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι το σκαλοπατάκι που θα οδηγήσει στην Κίνα. Η Κίνα φυσικά το αντιλαμβάνεται. Είναι πανίσχυρες και οι δύο χώρες, είναι τεράστιες οικονομίες, το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα μπούμε σε μια περίοδο μόνιμης αντιπαράθεσης, από την οποία αντιπαράθεση θα βγουν χαμένοι όλοι. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποια οικονομία του κόσμου που θα μπορεί να δείξει κέρδη. Θα μπούμε δυστυχώς σε μια μακρόχρονη ύφεση, την οποία την πληρώνει ουσιαστικά η τσέπη μας. Γιατί όπως θα γνωρίζετε, τουλάχιστον η Ευρώπη έχει αποδοχθεί ανοχήρωτη απέναντι και στις προκλήσεις στο ενεργειακό τομέα, όσο και στις λοιπές οικονομικές προκλήσεις, και αυτό έχει σαν κύρια συνέπεια να έχουμε μετά την Ουκρανία, που φυσικά δέχεται μια εισβολή που φυσικά έχει απώλεια σε ζωές, απώλεια σε οικονομία. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας μίλησε για απώλεια του 40% της οικονομίας της Ουκρανίας, αλλά αμέσως επόμενοι που πληρώνουν αυτή την κρίση είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι, που δυστυχώς, χωρίς να έχουμε διαμορφώσει μια πολιτική άμυνας, μια δικιά μας πολιτική, είμαστε τα θύματα αυτής της σύγκρουσης. Σύγκρουση η οποία δεν θα σταματήσει με τη λήξη του πολέμου,
γιατί πλέον οι συνέπειες των κυρώσεων είναι κάτι που θα κρατήσει τα ίχη διάρκεια κάποιων χρόνων. Εμείς πάλι απ' την άλλη, προσπαθώντας να αναμορφώσουμε πλέον την ενεργειακή μας σε εισαγωγικά ασφάλεια, γιατί εγώ τη βάζω σε εισαγωγικά, δηλαδή να ξεφύγουμε από τον έναν να πέσουμε στον άλλον, αυτό δεν λέγεται ασφάλεια. Έτσι, είναι πάλι δέσμευση από κάποιον, ο οποίος κάποια στιγμή θα μπορεί να μας πει δεν σας στέλνω. Ή για παράδειγμα εμείς η Ελλάδα που στηρίζουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια στην Τουρκία. Απίστευτο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Επομένως θα μπούμε σε μια μακρά περίοδο ύφεσης που κυρία την πληρώνει η τσέπη των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Ευτυχίδη, μένω λίγο σε αυτό το πεδίο. Θα έρθω στην Ουκρανία, την ξέρετε καλά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Εχθές υπήρξε ένα θολό τοπίο. Πιάνω ένα απλό παράδειγμα σε αυτά που αναφέρετε για το πώς θα πορευτούμε. Τι εννοώ? Δόθηκε αρχικώς η εντύπωση ότι παίρνει πίσω ο Ρώσος πρόεδρος την απέτηση να πληρώνεται από εδώ και στο εξής το φυσικό αέριο σε ρούβλια, ως αντίτιμο του ότι παγώσαν τα διαθέσιμα, τα αποθέματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε δισεκατομμύρια δολάρια στη Δύση. Μετά εξειδικεύτηκε ότι δεν το παίρνει πίσω και ότι από σήμερα οι πληρωμές είναι σε ρούβλι. Ποιο βράδυ μάθαμε ότι ο Σόλτς τηλεφωνήθηκε, ο Γερμανός καγκελάριος, με τον Ρώσο πρόεδρο και φάνηκε να συμφωνούν ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να πληρώνει σε ευρώ, τα οποία θα μετατρέπει σε ρούβλια η Gazprom με την Gazprom Bank, χωρίς να ξέρουμε τη συναλλαγματική αξία ευρώ-ρουβλίου. Ο Σλοβαίνος πρωθυπουργός αργότερα χθες το βράδυ έδωσε την εντολή να αγοραστεί σε ρούβλια το αέριο που χρειάζεται η χώρα του. Αυτό λέει πολλά και για την Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά ναι, εγώ θέλω να μου ξεκαθαρίσετε, γιατί εδώ γίνεται, σας έχω διαβάσει, γίνεται ένθεν κακήθεν επικοινωνιακό αλαλούμ, είναι και πρωταπριλιά σήμερα. Ναι. Τι σόη απέτηση είναι πληρώστε σε ρούβλια το αέριο, και όταν ρωτάνε τη Ρωσία πώς θα το κάνουν αυτό, λέει πολύ απλά, θα ανοίξει ένα λογαριασμό η Gazprom Bank, όπου εσείς θα βάζετε τα ευρώ, θα τα μετατρέπει σε ρούβλια και μετά από το λογαριασμό που θα σας έχουμε ανοίξει θα φεύγουν ρούβλια για την τράπεζα. Αυτά έχουν καμία αξία στην πράξη? Στην πράξη έχουν αξία, γιατί προσπαθεί να σταθεροποιήσει την τιμή του ρουβλίου. Ξέρετε ότι το προηγούμενο διάστημα το ρούβλι έφτασε μέχρι και στα 180 ρούβλια το 1 ευρώ. Μετά την ανακοίνωση, ναι, η τιμή αυτή σταθεροποιήθηκε γύρω στα 100. Σήμερα λοιπόν, ξεκινώντας αυτό, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια σταθερή ισοτιμία στο ρούβλι. Δεν θα έχει απώλειες από αυτό που έχει συμβεί με τις τράπεζες και από το κλείσιμο του SWIFT πλέον η Ρωσία. Ουσιαστικά υποχρεώνει τις αγορές να του καταθέτουν το συνάλλαγμα σε μια τράπεζα που δεν έχει δεχθεί κυρώσεις και ενισχύει τις συναλλαγματικές του, τα συναλλαγματικά του αποθέματα, αλλά και σταθεροποιεί τη τιμή στο ρούβλι. Μάλιστα. Αυτό είναι διπλό κέρδος για τη Ρωσία. Μάλιστα. Και μάλιστα από τη στιγμή που κάποιοι ήδη έχουν σπεύσει να δηλώσουν, και η Γερμανία, γιατί ουσιαστικά πάλι σε ευρώ θα πληρώνουμε, απλά θα μετατρέπεται όχι σε κάποια τιμή μαύρης αγοράς, αλλά στην τιμή που θα δίνει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας σε ρούβλι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολλαπλό το κέρδος για τη Ρωσία. Άρα, με βάση αυτό που μου αναλύεται τώρα και με βάση το τι γίνεται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που είναι 6 φορές πάνω η τιμή του λόγω και της μεταφοράς του με τα πλοία LNG, είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ρώσοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Η Ευρώπη όμως, όσο δεν έχει βρει τη δική της απάντηση ενεργειακά, χάνει. Η Ευρώπη δυστυχώς, όπως είπα και στην αρχή, είναι ανοχήρωτη. Όχι ενεργειακή ασφάλεια δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε μια πολιτική άμυνας. Ουσιαστικά αφαιρόμαστε και σειρώμαστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το σκληρό κομμάτι του ΝΑΤΟ. Εννοώ τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Δεν έχουμε διαμορφώσει έναν αυτόνομο λόγο. Δεν έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες που θα μας επέτρεπαν να αναπτυχθούμε και να αποκτήσουμε πραγματική ενεργειακή ασφάλεια, και εννοώ εκμετέλλευση και των δικών μας των κοιτασμάτων. Έτσι, σωστό, αλλά... σωστό. Δεν το συζητάμε. Ναι. Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά μέχρι στιγμής, για να μην ενοχλήσουμε τους γείτονες, έχουμε αγνοήσει τη δικιά μας δυναμική, τα δικά μας κοιτάσματα, αλλά να ξαναβάλουμε και στο παιχνίδι και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε βήματα σοβαρά, ώστε να διασφαλίσουμε μια πραγματική ενεργειακή ασφάλεια για τη χώρα μας. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε,
ο κύριος όγκος του φυσικού αερίου που προμηθευόμαστε περνάει μέσω Τουρκίας και εμείς μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ανέκδοτο, θα έλεγα. Επομένως πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες νέες δομές, υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλέον τους δικούς μας υδρογονάνθρακες στα δικά μας κοιτάσματα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί. Τώρα, για να αποκτήσουμε και εμείς μια ασφάλεια, να αποκτήσουμε και μια σταθερότητα στην οικονομία μας. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Ευτυχίδη, η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία λειτουργεί πια ως ντόμινο και για την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο? Όχι. Ακόμη όχι. Ο πόλεμος είναι μια καταλυτική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τόσο τις σχέσεις όσο και τις οικονομίες, αλλά δεν κρίνω ότι θα οδηγήσει σε ένα ντόμινο και σε περαιτέρω συγκρούσεις. Βέβαια όλα εξαρτάται από τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η Δύση και στις αιμονές της όσον αφορά, για παράδειγμα, την εισδοχή του ΝΑΤΟ των σκανδιναβικών χωρών ή για εμάς στα Βαλκάνια την εισδοχή στο ΝΑΤΟ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που θα προκαλέσει πραγματικά τεράστιους τριγμούς. Αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι θα επικρατήσει σύνεση και λογική, γιατί απλά αντιλαμβάνονται όλοι πλέον ότι οι οικονομίες μας δεν αντέχουν. Δεν μπορεί να οδηγήσουμε παγκόσμια, να οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια ύφεση της εποχής του 29, του 20, για να εξυπηρετήσουμε απλά κάποια γεωπολιτικά σχέδια που σε τελική ανάλυση πολύ δύσκολα βλέπω ότι θα εξυπηρετηθούν. Αντίθετα, βλέπουμε να δημιουργούνται νέες συμμαχίες με τεράστια δυναμική. Η Ευρασιατική Συμμαχία με την Κίνα και την Ινδία μέσα και τη Ρωσία και το Ιράν είναι ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν πλέον σοβαρά τη Δύση. Θα πρέπει να δούμε έναν τρόπο, μια διέξοδο πλέον από αυτό που συμβαίνει και όχι να προκαλούμε τη συνεχή κλιμάκωση. Είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει νικητής αυτόν τον πόλεμο. Οι Ουκρανοί αμήνονται, υπερασπίζουν πανάξια την πατρίδα τους. Έχουν βέβαια και αυτοί τεράστιες απώλειες, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε από τους Ουκρανούς να υποχωρήσουν σε θέματα εθνικής κυριαρχίας ή εδάφους από τη στιγμή που δεν έχουν ιτηθεί, και απ' την άλλη όμως θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια σχετική αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση με τεράστιες αποστολές όπλων, γιατί ξέρετε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο το τελευταίο διάστημα δώσαν 800 εκατομμύρια δολάρια πάλι σε όπλα, και αυτά είναι Stinger, είναι αντιαρματική Javelin, είναι όπλα που επιτρέπουν τη συνέχιση του πολέμου. Απ' την άλλη θα πρέπει να υπάρξει βούληση να σταματήσει ο πόλεμος. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε φορά που πάει να γίνει ένα μικρό βηματάκι, τορπιλίζεται σχεδόν την ίδια ώρα. Τορπιλίζεται την ίδια ώρα. Είναι κατανοητό γιατί εμπολής. Έτσι, έχω πει από την αρχή ότι την ευθύνη του πολέμου φυσικά για την έχει η Ρωσία. Έχω πει ότι φταίει όμως η Δύση και το ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε το μότο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία, που το είπε και ο δικός μας υπουργός εξωτερικών πέρα από τον Μακρόν 2-3 φορές σε δηλώσεις του, θα έπρεπε να έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Και βέβαια ποιος πληρώνει αυτό το που συμβαίνει? Είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο η Ουκρανία, με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, και μετά όλη η Ευρώπη. Κερδισμένη φαίνονται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα, κύριε Ευτυχίδη, θέλω να σας ρωτήσω το λίγο χρόνο που απομένει. Μερικά πρακτικά θέματα. Την Ουκρανία την ξέρετε καλά, έχετε ζήσει. Θέλω να σας ρωτήσω, από την ημέρα έναρξης της επίθεσης της Ρωσίας στην ουκρανικό έδαφος μέχρι σήμερα, με βάση αυτό που βλέπουμε, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε, γιατί πολλά δεν τα γνωρίζουμε, εσείς βέβαια έχετε επαφές με την Ουκρανία και έχετε μια καλύτερη εικόνα. Διατηρείτε πολύ στενές επαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά δεν το πολύ ακούω. Τι πιστεύετε ότι έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας Ουκρανίας σε καταστροφή, με δεδομένο ότι
η αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας σε κρίσιμες ύλες τροφοδοτούσε ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου, όχι της Ευρώπης μόνο. Πιστεύετε ότι το έδαφος της έχει υποστεί ζημίες? Να το πω πιο πρακτικά, μπορεί αν σταματούσε αύριο το πρωί ο πόλεμος σε 6 μήνες να είχαμε απόδοση σιτηρών, για παράδειγμα? Σε 6 μήνες δεν θα είχαμε σίγουρα, αλλά πιστεύω σε 1-1,5 χρόνο θα είχαμε πάλι μια κανονική ροή. Βέβαια αυτό εξαρτάται το ποιος θα κατέχει πλέον αυτές τις γέες, ποιος θα καλλιεργεί πλέον αυτές τις γέες. Θα είναι στην κατοχή της Ουκρανίας, θα είναι στην κατοχή της Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη καταστροφή σε έδαφος, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια και τι συνέπειες θα υπάρχουν από τα όπλα που χρησιμοποιούνται. Δεν έχει, αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν χρησιμοποιηθεί όπλα που προφανέστατα να δημιουργούν προβλήματα και στο έδαφος της χώρας και στη γεωργική της παραγωγή. Μάλιστα. Όπως έγινε ας πούμε στη Γιουγκοσλαβία με τις βόμβες φωσφόρου. Εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής. Εικάζουμε, αλλά κρατάω πάλι σας λέω τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Ουκρανίας που λέει ότι σε αυτή την περίοδο του ενός μήνα και μιας εβδομάδας που συνεχίζεται ο πόλεμος, η Ουκρανία έχει απολέσει το 40% της οικονομίας της. Αυτό σημαίνει κύριες παραγωγικές μονάδες, αυτό σημαίνει όλες τις μεταλλουργικές βιομηχανίες που είχε στα ανατολικά, οι οποίες είναι όλες κατεσταμένες αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μικρό, είναι το 17% του ΑΕΠ της χώρας αυτές. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το μέταλλο είναι ένα από τα κλειδιά για την Ουκρανία. Αλλά και στη γεωργική της παραγωγή, η οποία δεν μπορεί να συνήλθει παρά μόνο μετά από 1-1,5 χρόνο τουλάχιστον, αν σταματήσει αύριο ο πόλεμος. Έτσι όπως βλέπετε το χάρτη των επιχειρήσεων, κοινικό μεν, σκληρό, αλλά είναι πραγματικό. Και τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί οι δυνάμεις της Ρωσίας, τις περιοχές που έχουν καταλάβει. Ναι. Εκτιμάται ότι σε επίπεδο πόρων οικονομικών του αύριο είναι σημαντικά, δηλαδή οι βιομηχανίες, πρωτογενείς, τομέας, εργοστάσεις. Το Ντομπάς είναι 17% του ΑΕΠ. 17% του ΑΕΠ, το Ντομπάς μόνο. Ναι. Αν τώρα επιχειρήσει να κρατήσει και το Χάρκοβο ή οτιδήποτε, είναι σχεδόν όλη η βιομηχανική παραγωγή της Ουκρανίας. Για να τα βλέπουμε πέρα από τα στρατιωτικά, καταλάβατε γιατί το ρώτησα, ναι, αυτό κύριε Ευτυχίδη. Η Ουκρανία έχει τη βιομηχανία στα ανατολικά, είναι οι εργατικές περιοχές και τον τουρισμό τον έχει στα δυτικά. Αυτό που λένε όλοι δηλαδή είναι ότι, και μάλιστα είναι μόνιμη αντίθεση των κατοίκων Ανατολής Δύσης, ότι δουλεύει η Ανατολή για να τρέφει την τεμπέλικη Δύση, η οποία ασχολείται με τουρισμό ή δουλεύει στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο. Ενώ στην Ανατολική Ουκρανία βρίσκεται η βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία ουσιαστικά παράγει μαζί με τις περιοχές του Χαρκόβου, είναι κοντά στο 40% του ΑΕΠ της χώρας. Άρα αν είμαι γεωστρατηγικά από πάνω, δηλαδή έχοντας κάνει την εισβολή, ελέγχω βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, σωστά? Ναι, αλλά είναι κατεστραμμένες. Αυτό είναι προφανώς το επόμενο ζήτημα, έτσι. Οι ανοικοδόμες, υποδομές, οι οποίες όμως έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή απαιτείται ένα τεράστιο κόστος για να επαναλειτουργήσουν οι μεταλλουργικές βιομηχανίες της Μαριούπολης, οι οποίες έχουν γίνει χαλάσματα, τα εργοστάσια του Χαρκόβου τα οποία έχουν γίνει χαλάσματα, και προφανέστατα ένας τεράστιος χρόνος. Είναι μια, για μένα, για τη Ρωσία η όλη η κατάσταση είναι χάνω-χάνω, είναι lose-lose κατάσταση. Καταρχήν χάνει οριστικά έναν λαό με τον οποίο ήταν ο πιο κοντινός της λαός, ήταν αδερφή λαϊ. Έτσι. Και απ' την άλλη βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ με ποιον τρόπο θα μπορέσει να κρατήσει μια τέτοια έκταση, να το αποδεχτεί η Ουκρανία, γιατί όλο αυτό δημιουργεί ένα μέτωπο προσάρτηση, η χρήση, η αυτονομία αυτών των περιοχών δημιουργεί ένα μέτωπο το οποίο θα είναι κοντά στα 1000 χιλιόμετρα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει αύριο αυτός ο πόλεμος από τη στιγμή που δεν συνεχίζει και ενισχύει η κανονικότητα την Ουκρανία. Άρα λέτε ότι η όποια ανακοχή με αυτή την κατάσταση εν σπέρματι θα περιέχει τους όρους της επόμενης έκρηξης. Ακριβώς. Δεν μπορεί δηλαδή. Η ανακοχή τι θα σημαίνει? Ότι κρατάω ήδη τα εδάφη που έχω υπό την κατοχή μου.
και η Ουκρανία το δέχεται. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα αποδεχθεί να εκχωρήσει κομμάτι του εδάφους της χώρας από τη στιγμή που στρατιωτικά δεν έχει ιτηθεί. Εξαιρετικά δύσκολο. Είναι εξαιρετικά, λέτε, δύσκολο. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες που μιλάμε σήμερα, γιατί την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε τι θα μας έχει προκύψει, για τη δική σας γνώση, και θα τα ξαναπούμε, και μάλιστα από εβδομάδα και άμεσα, για τη δική σας γνώση και εμπειρία ζωής, ποιο είναι το σενάριο που μπορεί να, προσέχω τι λέω, να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση? Το σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση είναι ότι το Ντομπάς παραμένει στην Ουκρανία με καθεστώς αυτονομίας, αυτό που προβλέπανε οι συμφωνίες του Μίνσκ, έτσι, και η Ουκρανία απλά παρέχει εγγυήσεις ή αναγνωρίζει εμέσως την Κρυμαία ως ρωσικό έδαφος. Είναι το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο. Και φυσικά η ουδετερότητα, την οποία ουδετερότητα δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε, με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει η Ουκρανία. Ουσιαστικά ζητάει ένα άρθρο 5, σαν αυτό που υπάρχει στο σύμφωνο του ΝΑΤΟ, μέσα από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα τις παράγουν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Αλλά το πλέον ρεαλιστικό σενάριο λοιπόν είναι ουδετερότητα, παροχή διευρυμένης αυτονομίας στα ανατολικά, που σημαίνει ότι οικονομικά παραμένει η περιοχή τουλάχιστον σε μένα. Βέβαια και εκεί εκχωρώ εθνική κυριαρχία, δεν υπάρχει άλλος στόχος. Και αναγνώριση της Κρυμαίας. Ή εγγυήσεις ότι ποτέ δεν θα επιτεθεί στην Κρυμαία, αν όχι αναγνώριση. Μόνο εκεί πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια παραχώρηση, κύρια αναλογιζόμενη το ύψος των καταστροφών που ήδη προκαλούνται και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Επειδή είπατε ότι είναι, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση για σήμερα, μια κατάσταση lose-lose και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους, και πολύ φοβάστηκε για την Ευρώπη, το ερώτημα είναι το εξής. Ακόμη και με αυτό που περιγράφεται ως καλό σενάριο αποκλιμάκωσης, μπορεί να επιστρέψει ο Πούτιν, θα το πω, στην καρέκλα του ως έχει, με τέτοιες απώλειες και κυρίως με τέτοια φέρουσα πια αντίληψη στο λεγόμενο δυτικό κόσμο? Δηλαδή εδώ που ήρθε, θα το πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ναι, δεν το έχει ο Ζελένσκι. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το έχει ο Πούτιν. Ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει κάποια στιγμή στο ρωσικό λαό γιατί έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή αν είναι να επιστρέψει έχοντας κερδίσει μόνο τα βασικά, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει ως νίκη που να δικαιολογεί αυτές τις απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Έχει απώλειες ο ρωσικός στρατός, αλλά και σε οικονομία. Όλο αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει μια λογική εξήγηση που να αποδεικνύει ότι κάτι πήρα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο, γι' αυτό βλέπω ότι δεν υπάρχουν επαφές, δεν υπάρχουν συναντήσεις, γίνονται για να γίνονται αυτή τη στιγμή. Για να εξυπηρετούν ουσιαστικά και να υπάρχει ένας διάλογος επικοινωνίας. Το πρωί γίνεται συνάντηση, μιλάμε για ουδετερότητα. Το βράδυ βγαίνει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Έθνη και καθορίζει το πλαίσιο αυτής της ουδετερότητας, που ουσιαστικά είναι ένα ΝΑΤΟ, μια εισδοχή σε ένα ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς να είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Ζητάει δηλαδή με τέτοιες εγγυήσεις ασφάλειας, που πολύ δύσκολα και η Ρωσία θα δεχτεί αυτές τις εγγυήσεις. Επομένως, έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη. Κάποιοι είπαν για τις 9 Μαΐου, γιατί σημειολογικά για τους Ρώσους είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Ναι, πραγματικά θα ήθελε, πιστεύω, ο πρόεδρος Πούτιν να τελειώσει εκείνη την ημερομηνία το σχέδιό του ή αυτό που σχεδιάζει να κάνει. Αλλά και πάλι η λύση είναι πολύ μακριά. Η λύση είναι πάρα πολύ μακριά. Και το πρόβλημα πλέον αρχίζει να το έχει μόνο ο πρόεδρος Πούτιν, έτσι. Θα καταφέρει, πιστεύω, οικονομικά να αντισταθεί. Θα αρχίσει να πιέζει οικονομικά τη Δύση. Οι πιέσεις προς τη Δύση αποδίδουν. Είπατε για τη Σλοβενία χθες, εγώ θα πω και την Ουγγαρία. Έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίες, μεγάλες υποχωρήσεις για να σταματήσουν ό,τι συμβαίνει. Με δεδομένη την πίεση που έχουν και οι δύο πλευρές, πιστεύω ότι μπορεί κάτι να γίνει. Αλλά πάλι το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο με τους όρους που μπαίνουν από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μια υποχώρηση, μια αναγνώριση de facto της προσάρτησης της Κρυμαίας, που είναι ουκρανικό έδαφος, να θυμίσω.
έτσι, μην δηλαδή η προστάτησή της είναι παράνομη, ναι, είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, είναι τα πάντα. Αλλά επί του πρακτέου και de facto, αν δεν υπάρξει τουλάχιστον αναγνώριση αυτού που έχει συμβεί de facto, ή δεν υπάρξει παροχή διευρυμένης αυτονομίας στις περιοχές του Ντομπάς, τέτοιας αυτονομίας που θα επιτρέπει να μπλοκάρουν αποφάσεις για εισδοχή σε διεθνείς οργανισμούς, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει λύση. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι για αυτή την πρώτη επαφή συχνότητα του 984. Καλή σας ημέρα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας.